Στέλιο μου! Καλώς την... Ωραία μαλλιά. Ευχαριστώ. Ωραίο πανοφόρι, καινούριο. Είναι αγορασμένο το 1970 από το Λονδίνο. Είναι μιας παιδικής μου φίλης. Έχει φύγει ο άνθρωπος, δεν είναι στη ζωή. Αλλά το μοιραζόμαστε και είναι το παλτό μας, ας πούμε. Και το φοράμε και οι δύο. Και ήμουν σίγουρος ότι είναι καινούριο. Είναι και φοβερά διατηρημένο, έτσι. Εκτός ότι είναι φοβερά διατηρημένο, έχει μία φόρμα την οποία δεν μας έχει συνηθίσει. Που σου λέω πιο μεγάλα, λίγο πιο φαρδιά, λίγο πιο έτσι. Και λέω εντάξει, πήγε και ψώνισε. Όχι, όχι, το φοράω αυτό γενικά. Τα φοράω και το πιο φαρδί. Απλά πάντα κάτι στενό από μέσα. Εντάξει, εσύ. Ωραία, άκου. Αυτά τα πανοφόρια που είναι πιο άνετα, λοιπόν, όπως είναι αυτό, σου δίνουν άλλο αέρα. Πολύ ωραία τσάντα. Και αυτά είναι τα κομμάτια που έβγαλα, που λέμε ως γενιά αυτή. Λοιπόν, πολύ ωραία είναι αυτά. Πολύ ωραία το ματιγιά σου και τα μαλλιά σου. Πάρα πολύ ωραία, πανέμορφη. Πραγματικά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ωραίο σόρτς, ωραίο καλσόν, ωραία παπούτσια. Βγάζω μόνο το πουκάμισο και το κολλιέ. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτό το πουκάμισο και αυτό το κολλιέ. Τώρα, αν ήταν ένα σκούρο ντένιμ, άπλητο. Σίγουρα, ναι, σαν τη Κατερίνα. Α, ναι, ακριβώς. Αφρόντι, ναι. Αυτό που κάνω φορά Κατερίνα, θα ήταν τελείως άλλη η. Yes. Αλλάξτε πουκάμισα. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό το. Πολύ. Θα πολύ μπορούσε να είναι λοιπόν ακριβώς αυτό το πουκάμισο, που είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που φοράς, σε άλλο χρώμα. Τρία. Μπράβο! Μπράβο, επιτέλους! Μα είναι πολύ ωραία σήμερα. Ευχαριστώ. Γιώργο. Όντως είσαι πολύ ωραία σήμερα. Τι ήταν αυτό το... Μετά τα χθεσινά ποτά, τώρα ρίξαμε στην τέχνη. Το παπούτσι, αν και είναι ωραίο και χρωματικά, είναι φανταστική αυτή η αντίθεση που υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να το δω μια καφέ μπότα. Επίσης, συμφωνώ πολύ με το Στέλιο σε σχέση με το τζιν και με το κολιέ. Θα έπρεπε να λείπει παντελώς από την εικόνα. Και θα έπρεπε να έχεις ένα πλεκτόρα pullover. Το οποίο να ήταν λίγο μοβ, να ήταν μοβ, να ήταν γκρι, να ήταν κάτι που να το καταλαβαίνεις, να ήταν λίγο πιο ουδέτερο. Επίσης, αν και το παλτό είναι ωραίο, είναι φανταστικό παλτό, κρατάω το χρώμα του και θα ήθελα ένα σακάκι, κοτλέ, για παράδειγμα, καφέ, έτσι oversize, για να ολοκληρώνει την εικόνα. Ευχαριστώ. Έλενα. Πολύ ωραία. Υπάρχει τώρα μία σύμπνοια εδώ, χρωματική. Δηλαδή, το ένα κλειδώνει με το άλλο πάρα πολύ ωραία. Το σορτσάκι σου που είναι λίγο κοντό, θα το ήθελα εγώ λίγο πιο μακρύ. Όχι, μην κάνεις κάτι. Εγώ σου λέω τι ήθελα. Πάρα πολύ ωραίο μοτίβο έχει. Σου πάει πολύ. Τσάντα, παλτό, είναι πιάνει τρέλα. Εγώ θα ανέβαζα χρωματικά, θα ανέβαζα το κίτρινο που έχει η ζωνούλα σου. Και θα έβαζα ένα κίτρινο ζιβάγκο και από πάνω το χρυσό αυτό το κολιέ. Ιδανικά θα ήθελα να είναι μπότες αυτές, αυτό το χρώμα που φοράς και όχι αυτά τα παπούτσια. Και θα έκλεινα και το υστερικά και το παλτό πολύ ωραία με τη ζώνη του και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα γιατί έχεις αλλάξει. Ευχαριστώ. Είναι και τα μαλλιά και το make-up. Πολύ ωραία. Είσαι πιο young και πιο fresh. Αν δηλαδή δούμε την πρώτη μέρα που ήρθες με σήμερα, είναι σαν να έχουν περάσει 10 χρόνια. Αλήθεια στο λέω. Αλλά προς τα πίσω. Προς τα πίσω. Προς τα πίσω. Αυτό εννοώ. Είσαι πολύ ωραία έκπληξη σήμερα. Μπράβο σου. Σας ευχαριστώ. Έχουν αλλάξει τα πάντα εκτός από την απορία στο βλέμμα σου. Τι με κοιτάς και απορείς. Πραγματικά. Θα ήθελα λίγο παραπάνω μια ένταση στα χείλη σου έτσι. Κατά τα άλλα τα μαλλιά να τα κάνεις συνέχεια έτσι. Είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελική βαθμολογία για σήμερα είναι. 11,9. Πρώτη φορά πέρασα. 11,9. Ευχαριστώ πολύ.